Μαντέψτε τι μέρα είναι. Είναι Τρίτη και είμαστε εδώ για ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πριν σας πάμε σε μια διαφορετική συνέντευξη για σήμερα που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα, πάμε να δούμε λίγες από τις πιο καυτές εντός εισαγωγικών ειδησούλες που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα το νούμερο ένα event που είχαμε ήταν η πολύ μεγάλη, θα πω, συναυλία του Δημήτρη Μητροπάνου. Το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνου παργανώθηκε από το ΚΚΕ στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ήταν μια εκδήλωση που πριν τη δω από κοντά είχα αμφιβολίες πόσο κόσμο θα μαζέψει. Ναι, μεν είχαμε κάποια μεγάλα ονόματα που θα έρθουν να τραγουδήσουν προς τιμή του Δημήτρη Μητροπάνου για τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Αλλά αυτό που είδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ναι, πραγματικά ήταν απίστευτο. Και εγώ δεν το περίμενα με τίποτα. Εγώ τόσο κόσμο στο γήπεδο του Πανιωνίου δεν έχω προλάβει να δω. Εγώ έχω δει με την Μπαρτσελόνα, ήμουν μέσα κρεμασμένη, εκεί ήμασταν όλοι από τα κάγκελα. Υπέροχα. Ωραία χρόνια. Δηλαδή χθες είχαμε πάνω από 12-13 χιλιάδες κόσμο που είχε έρθει για τη συναυλία. Έχω να δώσω credits για την οργάνωση, η οποία ήταν εξαιρετική, επειδή ήμουν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης εκεί. Πάρα πολύ προσεγμένο, πάρα πολύ προσεγμένο επίσης το πρόγραμμα. Όλοι οι καλλιτέχνες εξαιρετικοί. Δεν έχω να πω πραγματικά τίποτα αρνητικό, πέραν του ότι θα μου άρεσε να μην έχει αυτή την κομματική γεύση. Να είναι κάτι πιο ανεξάρτητο. Ειδικά όταν πρόκειται για μια συναυλία τώρα και για ένα καλλιτέχνη τέτοιου ελληνικούς, ναι, δεν θα έπρεπε να το σκεπάζει τίποτα. Τίποτα κομματικό, τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα άλλο event που έγινε το Σαββατοκύριακο και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι είδαμε. Είναι το τουρνουά σκάκι που είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή για παιδιά δημοτικού που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γονέων Νέα Σμύρνης. Η διοργάνωση έλαβε χώρα στο 7ο Δημοτικό. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Πολλά παιδιά, πολλά κύπελα. Και διάβασα και είδα, γιατί μίλησα και τηλεφωνικώς με κάποια από τα παιδιά που πήγαν εκεί, πάρα πολύ καλά σχόλια για τη διοργάνωση, για όλο το κόνσεπτ. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση πόσο κόσμο, πόσο συμμετοχή είχε, γιατί δεν είναι και τόσο λαοφιλές, ας πούμε, το σκάκι. Ναι. Δεν είναι ένα παιχνίδι, άμα θέλεις, που θα τρέξουν όλοι ή που παίζουν όλοι στον ελεύθερο τους χρόνο. Εντάξει, κοίτα, σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά, και εγώ ως παιδί δημοτικού ασχολούμαι φανατικά, θα πω, με το σκάκι. Ναι, ναι. Ήταν από τα αθλήματα εντός εισαγωγικών που μου άρεσαν πάρα πολύ. Για τέτοια τουρνουά δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε πολλά. Βοηθάει το μυαλό να δουλεύει. Πάμε να φύγουμε από εδώ και πάμε στο χθες. Τόσο από τη συναυλία του Μητροπάνου χθες, είχαμε φυσικά και Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Όμως, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Ξέρεις πόσο με πονάει αυτό. Το ξέρω. Και εμένα, γιατί έχουμε πολύ ψωμί για ακόμα μία φορά. Αλλά έχουμε καλύτερα πράγματα σήμερα. Έχουμε διαφορετικά πράγματα. Και θα πούμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το ΔΣ την επόμενη Τρίτη. Οπωσδήποτε. Γιατί σήμερα έχουμε κοντά μας ένα παλιό γνώριμο της εκπομπής και γραμματέα μας στο Σύλλογο, τον Άγγελο τον Τσιρόνι. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και τον Στέφανο Ζαμπακίκα από το Δίκτυο Νέων Λάρισας. Να πούμε, ο Στέφανος ήρθε το Σάββατο που είχαμε την εκδήλωσή μας για τον απολογισμό του συλλόγου μας, το Κάντο Πράξη. Μιλήσαμε, γνωριστήκαμε καλύτερα και έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε σήμερα εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, για να μην πούμε τίποτα εμείς για τα πεπραγμένα του δικού μας, της δικής μας Γενικής Συνέλευσης. Ναι, εντάξει. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τον Στέφανο πώς του φάνηκε που ήρθε για πρώτη φορά τόσο κοντά, είδε από απόσταση αναπνοής και συμμετείχε
στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Θα ήθελα καταρχάς να πω πως το κάτω πράξη το έχω ξανά, το έχω παρακολουθήσει, να πω την αλήθεια, μέσα από τα social media και αυτά, και έχω καταλάβει ότι πρόκειται για ένα πολύ ενεργό σύλλογο με εθελοντικές δράσεις που θέλει να προσφέρει πολλά στη Νέα Σμύρνη. Τώρα στην εορταστική εκδήλωση που είχατε το Σάββατο, μπορώ να πω πως είχε όντως μεγάλη επιτυχία και πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, θα έλεγα. Με τον απολογισμό των δράσεων που άκουσα, κατάλαβα ακόμη περισσότερα για το Σύλλογο, καθώς μπορεί να, η Νέα Σμύρνη έχει ανάγκη, θεωρώ, από τέτοιους συλλόγους και από τέτοιες πρωτοβουλίες. Και επίσης, μπορώ να πω πως με τον ένα χρόνο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του Συλλόγου και ανοίγει ένα νέο κάτω πράξη. Με αυτά που άκουσες, ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι καταφέραμε πράγματα? Σίγουρα, σίγουρα με όλα αυτά και με τη συμμετοχή που άκουσα που είχατε σε όλες τις δράσεις, καταφέρατε νομίζω πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα που μπορεί να περιμένατε. Ειδικότερα θα ήθελα να αναφέρω μια δράση η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να πραγματοποιηθεί και στο δικό μου νομοσυλλάρι σας. Και αυτό είναι το τουρνουά μπάσκετ που είχατε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 εβδομάδες. Διορθώστε με, αν κάνω λάθος. 3 εβδομάδες. Που είχε ιδιαίτερη συμμετοχή και τα έπαθρα κιόλας ήταν αρκετά ιδιαίτερα, θα τα έλεγα. Και είσαι κατεβάσει και εσύ ομάδα. Και, ναι, είχα συμμετάσχει κι εγώ. Το τουρνουά. Ωραία εμπειρία. Ωραία εμπειρία και μπορώ να δώσω μια συγχαρητήρια για την οργάνωση που είχατε. Αυτό για μένα το πιο βασικό είναι να τα ακούμε από άλλους. Μην ευλογούμε εμείς τα γένια μας, γιατί δεν έχει νόημα. Πάμε λίγο για να σε γνωρίσουμε κιόλας, να γνωρίσει ο κόσμος που μας βλέπει. Να μας πεις. Δεν θέλω να πάμε πάλι στο σύλλογο το δικό μας, θέλω να μας πεις για σένα, για το δίκτυο νέων Λάρισας. Και πριν μας πει, ρε παιδί μου, για το δίκτυο νέων, να μας πει και για τον ίδιο. Τι σπουδάζει, με τι ασχολείται, τι ομάδα είσαι. Βασικό εδώ πέρα, είναι βασική ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είμαι 18 χρονών και είμαι πρωτοετής φοιτητής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Στο δίκτυο νέων Λάρισας η θέση μου είναι τομεάρχης στην τοπική ομάδα μελών του Δήμου Τυρνάβου, από την οποία και κατάγομαι, και τομέα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Δίκτυο Νέων Λάρισας τώρα αποτελεί έναν οργανισμό, θα έλεγα έναν εξάρτητο και πολιτικά κομματικά αχρωμάτιστο οργανισμό, που σκοπό μόνο έχει την προσφορά στην κοινωνία, γιατί αυτή είναι εθελοντική, είτε αυτή είναι με την πολιτική ενεργοποίηση, και σκοπό απότερο έχει να δημιουργήσει μια δυνατή κοινή φωνή για όλους τους νέους. Δυστυχώς, στον νομό της Λάρισας έχει παρατηρηθεί ότι πρόκειται για μια μεγάλη απάθεια των νέων ανθρώπων απέναντι στην πολιτική, διότι πολλοί νέοι απέφυγαν να ταυτιστούν με κάποιο πολιτικό κόμμα, με κάποια κομματική παράταξη αναγνωρισμένη. Γι' αυτόν τον λόγο γύρισαν την πλάτη τους ολοκληρωτικά απέναντι στην πολιτική, το οποίο φυσικά και δεν είναι καλό. Το Δίκτυο Νέων Λάρισας σκοπεύει να το αλλάξει αυτό, και να, όσο περισσότερο μπορεί βέβαια. Σκοπεύουμε να ενεργοποιήσουμε τους νέους πολιτικά και να προσφέρουν όσο περισσότερο μπορούμε στον νομό Λάρισας. Εμείς εστιάζουμε κυρίως στον νομό Λάρισας και στη νέα γενιά, όχι μόνο στους μεγαλύτερους. Και αυτό η πρωτοβουλία πάρθηκε από μια παρέα νέων ατόμων που είμαστε, από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Και μπορούμε να πούμε πως μέχρι στιγμής έχει μια αρκετά μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτή τη στιγμή μετράμε γύρω στα 400 μέλη περίπου. Σε χρονικό διάστημα. 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Εξαιρετικό. Φυσικά μας ενθάρρυνε αυτό το αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, με τις δράσεις που έχουμε κάνει και με τον κύκλο που έχουμε αναπτύξει, τα μέλη μας έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε επερχόμενες δράσεις που θα έρθουν. Θες να μας αναφέρεις επιγραμματικά κάποιες από τις δράσεις που είχατε κάνει? Η πρώτη μας αναγνωρισμένη δράση ήταν πέρυσι, το Μάρτιο, που είχε πραγματοποιηθεί ένας σεισμός 6,5 ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρισα.
αποτέλεσμα, στον Τύρναβο συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μείνουν χωρίς σπίτι, να κοιμούνται, θυμάμαι κιόλας στο Δαμάς, ένα χωριό έξω από τον Τύρναβο, να κοιμούνται στο γήπεδο, με σκηνές και τέτοια, και πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα έχει εγκρεμιστεί και ένα σχολείο, στο σημείο ήταν το μαθαίο. Και εμείς σαν δίκτυο θεωρούσαμε σωστό να συγκεντρώσουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους που είχαν μείνει χωρίς σπίτι. Βέβαια, εντάξει, είχαν ζητήσει την αποζημίωση που δικαιούταν από το κράτος και την πήραν, θεωρώ, νομίζω. Και εμείς σε συνεργασία με το Σύλλογο Νέων του Γενικού Λυκείου Τυρνάβου είχαμε συλλέξει είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους εντός τριών ημερών, καλά. Και μπορώ να πω ότι η επιτυχία ήταν αρκετά μεγάλη. Ήταν μεγάλη, συγκεκριμένα τα είδη πρώτης ανάγκης στάλθηκαν με μικρό πουλμανάκι μέσω από τον Τύρναβο στο Θωμάση. Και νομίζω πρέπει να δώσαμε ένα πούλμαν γεμάτο. Και αυτό πραγματοποιήθηκε όχι μόνο από τον Δήμο Τυρνάβου, αλλά και από, από άλλους Δήμους. Γενικότερα όλο τον Νομό Λάρισας για τη στήριξη του σημαντικού. Μία άλλη δράση που είχε γίνει από το Δίκτυο Νέων Λάρισας ήταν μία ενημερωτική μερίδα που είχε γίνει πριν από κάτι μήνες, πάμε καλά, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τυρνάβου και πολλοί άλλοι εξωσημείωτοι ομιλητές, συγκεκριμένα και τομεάρχες παιδείας, υγείας, και συζητούσαν για θέματα βασικά ο καθένα τομέα έκανε εισήγηση για τα θέματα της παιδείας, για τον κάθε τομέα, ρε παιδί, υγείας και τέτοια. Αυτή ήταν, εντάξει, υπήρχε ακροματικότητα. Η άλλη δράση που έγινε ήταν άλλη μια ενημερωτική μερίδα που έγινε πρόσφατα με θέμα την πολιτικοποίηση, την πολιτική απάθεια των νέων, που είναι το κεντρικό σημείο του δικτύου μας, που αυτό σκοπεύουμε να αλλάξουμε, όπως σας προανέφερα. Γι' αυτό θεωρώ η επιτυχία ήταν αρκετά μεγάλη, παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, γιατί η κοινοποίηση της εν λόγω ημερίδας έγινε εντός λίγων ημέρων. Οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πάμε τώρα όμως να ρωτήσω τον Άγγελο να αντιστρέψουμε την αρχική ερώτηση. Εσύ που γνωρίζεις τον Στέφανο, θέλω να μας κρίνεις το πώς έχεις δει τις εκδηλώσεις του δικτύου Νέων Λάρισας. Πρωτού προχωρήσω και πω τη γνώμη μου όσον αφορά το δικτύο Νέων Λάρισας, να κάνω μια μικρή παρατήρηση σε όσα υπόθηκαν από τον Στέφανο προηγουμένως όσον αφορά το κάνω το πράξη. Μπορεί με να εδρεύουμε στη Νέα Σμύρνη, αλλά οι δράσεις μας δεν περιορίζονται σε αυτήν. Αρχικά, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε είχαμε συμβάλει ενεργά με μεγάλη συγκομιδή τροφίμων και είδων πρώτης ανάγκης γενικότερα, αλλά και το Σεπτέμβριο με σχολικά είδη για τους πυρόπληκτους από τις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού. Και δεύτερον, να τονίσω ότι η συγκομιδή πλαστικών καπακιών γίνεται συνεργασία με τον Σύλλογο Παραπληγικών, με τους λίγο παραπληγικών, πανελλήνιους λίγο παραπληγικών. Οπότε βοηθάμε γενικότερα τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην Ασμήνη. Δεν το γνώρισα συγκεκριμένα αυτό. Κάνετε μια παρατήρηση. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, Γιώργο, πράγματι το δίκτυο είναι ένας πολύ δραστήριος, θα μπορούσε να πω, σύλλογος, ο οποίος μέσα σε 1,5 χρόνο έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, γιατί εφόσον μας λέει ο Στέφανος ότι αριθμεί ήδη 400 άτομα, είναι σημαντικό, αξιοσημείωτο το ποσοστό. Σίγουρα οι δράσεις που έχουν κάνει έχουν βοηθήσει αρκετά το Δήμο Τυρνάβου εκεί πάνω στη Λάρισα, αλλά όσον αφορά και την ενημερωτική ημερίδα η οποία είχε διεξαχθεί πριν κάτι εβδομάδες, επειδή είχε τύχει να την παρακολουθήσω, ήταν όντως πολύ ωφέλιμη μια επικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στους προσκεκλημένους και είχε βοηθήσει πάρα πολύ κάποια άτομα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν κάποια επαφή με την πολιτική να αναπτύξουν, ας πούμε, μια γενική ιδέα. Ένα γενικό πλαίσιο για το τι αισθητή πολιτική και γιατί υπάρχει μια απάθεια στους νέους στη σημερινή εποχή. Σίγουρα αναμένουμε και με το κάνω το πράξη μελλοντικές συνεργασίες με το δίκτυο Νέων Λάρισας. Και θα ήταν πολύ ευχάριστο να γινόταν μια δράση η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τους κατοίκους αυτής της περιοχής, μιας που εδρεύουμε εδώ, αλλά και της Λάρισας ταυτόχρονα. Αυτό το θέμα σε επικοινωνία για μελλοντικές δράσεις. Να πούμε ότι η Λάρισα έχει και νέα σβήρα. Εννοεί. Έχει ένα τέτοιο δηλαδή. Μας δένουν πολλά πράγματα τελικά. Πολλά κοινά. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες,
απέφυγε να απαντήσει στην ερώτησή σου, Στέφανο. Ναι. Δεν μας είπε ποτέ τι ομάδα είναι. Ναι. Και τώρα, δεν το άκουσα, είδες. Δεν μου απαντάει. Τι ομάδα είσαι, δεν μας είπε. Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ θα το σχολιάσω, εσύ να είναι φίλος σου, ξέρω εγώ και εσένα μπορεί να είναι φίλος σου, αλλά εντάξει. Δεν όλοι κάνουμε λάθη. Εντάξει. Ρε παιδί μου, και εγώ το συμβάθω το παιδί. Τώρα έρχεται στις Πανιόνιους εδώ να μας πει για Ολυμπιακό, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το προσπερνά. Το προσπερνά. Εντάξει, είναι ακόμα μικρός. Πάμε, μιλήσαμε ότι ασχολείστε πολύ με την πολιτικοποίηση, θέλετε να τονίσετε, να βοηθήσετε, να μάθετε μάλλον, θα το πω, στους νέους, τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθούν με έναν υγιή τρόπο με την πολιτική. Το προσπερνά. Το θέμα εθελοντισμός. Τι αντιμετώπιση έχουν οι περισσότεροι νέοι και πιο συγκεκριμένα οι νέοι με τους οποίους συνεργάζεσαι κιόλας. Πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι. Επανέλθω όμως στην πολιτική, επειδή το προσπέρασε ο Γιώργος δεν σημαίνει κάτι. Ναι, έτσι είναι χαλαρός εννοείται. Οπότε... Καταρχάς θα ήθελα να πω πως από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης του δικτύου αντιμετωπίσαμε σχόλια του τύπου δημιουργήσαμε το δίκτυο για να βολευτεί κάποιος. Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Επιστονίζουμε την πρώτη στιγμή πως ο μοναδικός μας σκοπός είναι αυτά που προανέφερα. Και τώρα που με ρωτήσατε για τον εθελοντισμό. Καταρχάς, θα ήθελα να πω τη δική μου άποψη για τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός δεν περιλαμβάνει φυσικά μόνο τη βοήθεια απέναντι σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Περιλαμβάνει και εθελοντισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη φιλοζωία. Τα οποία, σαν δίκτυο, τα έχουν ως πρωταρχικό σκοπό. Πέρα από τη βοήθεια, εννοείται στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Τώρα με ρωτήσατε για την αντιμετώπιση που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής από τα μέλη του δικτύου, από ό,τι βλέπω, μια μεγάλη προθυμία, θα έλεγα, για να συμμετάσχουν σε τέτοιες δράσεις και να οργανωθούν τέτοιες δράσεις, βεβαίως. Μάλιστα, μια δράση που σκοπεύουμε άμεσα να γίνει είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει από το κάτω πράξη κάτι νόμιο. Όχι, έχει ακόμα. Συζητηθεί. Έχει συζητηθεί. Mm-hmm. Ωραία. Και επίσης, σκοπεύουμε κιόλας να καθαρίσουμε μερικές παραλίες της Λάρισας, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια... Έχουμε θεματάκια στον τομέα. Δυστυχώς υπάρχουν θεματάκια, ναι. Και... Θα ήθελα να πω επίσης και τη φιλοζωία που ανέφερα, καθώς πολλά αδέσποτα και ζώα γενικά στον νομό Λάρισας, σε όλο τον νομό Λάρισας, έτσι, έχουν ανάγκη από βοήθεια. Το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπουμε και αυτό σκοπεύουμε να τους βοηθήσουμε είτε με να τους προσφέρουμε ξέρω, αυτό που σκοπεύουμε βασικά να κάνουμε είτε να διοργανώσουμε ένα τουρνουά σε ένα άθλημα, και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένη δράση θα δοθούν σε κάποια φιλοζωική οργάνωση. Γενικά βλέπω μια ναι, προθυμία, θα έλεγα, μόνο, αλλά δυστυχώς μόνο από τα μέλη μέχρι στιγμής του δικτύου, θα έλεγα. Δεν έχω καταφέρει να δω από τα εκτός δικτύου. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς όχι ακόμα. Έτσι βλέπω εγώ δηλαδή. Αλλά με τον κύριο ελπίζουμε να επεκταθεί κι άλλο η συγκεκριμένη αίσθημα, θα έλεγα, της βοήθειας σε όλους τους πολίτες του νομού Λάρισας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός. Τέτοιου τύπου συλλόγων, έτσι, όπως και στο Σύλλογο Κάτω Πράξη. Νομίζω ότι αυτό με τις παραλίες είναι καλό, Άγγελε. Είχε προταθεί στο η Γενική Συνέλευση που κάναμε προχθές από κάποιον φίλο του Συλλόγου και έχει περάσει, ας πούμε, ως ιδέα για να το ακολουθήσουμε κι εμείς, όπως και οι φιλοζωικές δράσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που ενδέχεται ο Σύλλογός μας να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, δεν θα σε αφήσω να μιλήσεις για αυτό που θες. Εγώ ξέρω, στην πολιτική θα το πάω. Είπαμε, προσπεράσαμε το 10 σήμα το δικό μας. Θα είναι μια πιο ανάλαφρη εκπομπή σήμερα. Λίγο. Θα έρθω προς το τέλος. Προς το τέλος. Για να σε ησυχάσω λίγο όμως, πάμε σε ένα σύντομο διαλυματάκι. Εντάξει. Και επιστρέφουμε με παρόμοια θέματα και όχι με θέματα πολιτικής.
Επιστρέφουμε με μια ωραία ερώτηση που θέλω να κάνω στον Άγγελο. Ακούσαμε κάποιες από τις δράσεις που έκανε το δίκτυο νέων Λάρισας. Ποιες από αυτές θα ήθελες να κλέψουμε? Να δανειστούμε όπως αρέσει πέρα. Οι συνεργάτες θα είμαστε. Τι να την κάνουμε κι εμείς. Αρχικά θα σου έλεγα ποια δεν θα υιοθετούσα. Όχι επειδή δεν μου αρέσει, ίσα-ίσα. Ο Στέφανος αναφέρθηκε στην πολιτικοποίηση των νέων. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό, καθώς δυστυχώς μεγάλα ποσοστά των νέων στις μέρες μας δεν γνωρίζουν, θα μπορούσα να πω, θα τολμούσα να πω και βασικές έννοιες του χώρου της πολιτικής. Αλλά θεωρώ ότι ένας εθελοντικός σύλλογος καλό θα ήταν να μην έχει μέσα πολιτικές ή κομματικές αποχρεώσεις. Εννοείται. Θα πρέπει να στηρίχθει πιο πολύ στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, όπου δεν θα την υιοθετούσα. Από εκεί και πέρα, αν ήταν να υιοθετήσω κάποια δράση, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα και θα επιθυμούσα πάρα πολύ να συνεργαστούμε με το δίκτυο νέων Λάρισας πάνω σε αυτή, θα ήταν στο εθελοντικό κομμάτι όσον αφορά τα ζώα, τα αδέσποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα στις γειτονιές μας, παντού, τα οποία χρήζουν ανάγκες, χρήζουν βοήθειες, γιατί και αυτά στην τελική ψυχές είναι, οργανισμοί, έμβιοι οργανισμοί, τα οποία έχουν έχουν παρόμοιες ανάγκες με τους ανθρώπους. Μία από αυτή είναι η τροφή. Χωρίς τροφή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οπότε θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνουμε μια τέτοια δράση, π.χ. συγκομιδής τροφίμων για αδέσποτα, και συνέχεια να πηγαίναμε σε διάφορες περιοχές και να τους αφήναμε ή να τα δωρίζαμε σε κάποιον σύλλογο μεγαλύτερου βεληνικούς, ο οποίος ειδικεύεται σε κάτι τέτοιο. Θα χαρώ πάρα πολύ και κάνω ήδη από τώρα μια ανοιχτή πρόταση στο Στέφανο να συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Από μένα, από μεριάς μου, εννοείται είμαι θετικός. Έτσι. Απλά για να ξέρει να επικυρωθεί η απόφαση, θα πρέπει να περάσει το ΔΣ του δικτύου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως σαν κάτω πράξη. Το κοινό μας είναι όλες οι ηλικίες. Έχουμε πολύ καλό νεανικό κομμάτι, έχουμε πολύ καλό και τα τρία ηλικιακά μέρη. Εσείς πώς κινητοποιείτε τον κόσμο και τι ηλικίες πιο πολύ είναι πρόθυμες να σας βοηθήσουν? Όχι απαραίτητα σαν μέλη, σαν φίλοι, σαν υποστηρικτές. Το καταστατικό μας αρχικά ορίζει ότι οι μέλη του δικτύου μπορεί να είναι άτομα από 15 έως 30 ετών. Εκτός από εξαίρετες περιπτώσεις που το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει άνω των 30 ετών για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς κυρίως εστιάζουμε στη νέα γενιά, θα έλεγα. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, αλλά εστιάζουμε κυρίως εκεί, καθώς αυτός είναι όχι η πολιτική μας. Η πολιτική μας είναι κατά την νεολαία. Εμείς εστιάζουμε κυρίως στην νεολαία. Το λέγεται και δίκτυο νέα. Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι έχουμε δει ανταπόκριση, αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, αλλά μπορούμε και περισσότερα, θεωρώ. Καθώς, όπως προανέφερε και ο Άγγελος, υπάρχουν νέοι που δεν ξέρουν βασικές γνώσεις για την πολιτική και πρέπει να αλλάξει αυτό γενικά, όχι μόνο στο νομό Λάρισας, γενικά σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Και το δίκτυο νέων Λάρισας, εντάξει, δεν στοχεύει ακριβώς στην πολιτική, ας πούμε, εκμάθηση των νέων, αλλά πιο πολύ την πολιτική τους αφύπνιση και την εθελοντική τους προσφορά, όπως προανέφερε κυρίως. Επίσης, θα με επιτρέψει λίγο, Γιώργο, να πω κάτι πριν για τον Άγγελο που προανέφερε. Ανέφερε ότι κακό είναι, ας πούμε, το δίκτυο. Όχι κακό. Σε καμία περίπτωση. Εννοείται, όχι κακό, ναι, συγγνώμη. Ότι είναι, ας πούμε, περίεργο. Να το πω έτσι. Όχι. Ότι εγώ δεν θα το έκανα. Δεν είναι ναι, σε καμία περίπτωση. Εννοείται πως το δίκτυο νέων Λάρισας δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά, όπως τόνισε και προηγουμένως. Δεν έχουμε κομματικές παροπίδες ή κάτι τέτοιο. Πολιτικά χαρακτηριστικά θα έλεγα ότι έχει σύμφωνα με τη δομή του. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε κάποια κομματική παροπίδα ή κάτι τέτοιο. Ένα-ένα. Μα έτσι εξελίσσεται σαν debate. Ένα-ένα. Και αφού είμαστε σε τέτοιο κλίμα. Μην χαίρεσαι ακόμα. Θα σε πάω αλλού. Κατέβηκες από τη Λάρισα, ήρθες στην Αθήνα για να σπουδάσεις. Ακριβώς. Ποια περιοχή μένεις? Κάτω Πετράλων. Ωραία.
Καμία σχέση με τα πετράλωνα η ερώτηση. Στη Νέα Σμύρνη τη Λάρισα, έχει πάει. Έχω πάει μια φορά, ναι. Μου κάνει. Νέα Σμύρνη είναι δικιά μας. Νέα Σμύρνη είναι δικιά σας. Σε ποια θα έμενες? Και γιατί? Λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη Αθηνών. Θα προτιμούσα τη Νέα Σμύρνη Αθηνών, διότι θεωρώ πως πρόκειται για μια πιο ανεπτυγμένη περιοχή, θα λέγα, σχέση με τη δικιά μας τη Νέα Σμύρνη. Βασικά, κυρίως για αυτόν τον λόγο και επίσης έχω την εντύπωση πως η Νέα Σμύρνη Λάρισας, βασικό της πρόβλημα είναι λίγο η εγκληματικότητα που υπάρχει. Είναι αρκετά μεγάλη, θεωρώ. Κάτι που στη Νέα Σμύρνη Αθηνών δεν το ξέρω 100%, αλλά νομίζω πως δεν είναι τόσο πολύ, θεωρώ είναι λίγο μειωμένη. Όχι. Δεν ξέρω σε τι βαθμό μιλάτε εκεί πάνω, αλλά έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουν ενταθεί κάποια περιστατικά που είχαν κοπεί, που είχαν εξαλειφθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει δίκιο ότι είμαστε σε καλύτερο στάτους. Χωρίς να γνωρίζω, ναι, φαντάζομαι πως ναι. Λόγω της κατάστασης που έχουμε πέρα. Άντε, πάρ' το πάνω. Να μας πάρει, να μας πάρει. Μια ανάσα. Λίγο χρόνο ζήτησα, λίγα λεπτάκια. Δεν θα σας πάρω πολύ. Την άποψή μου την ξέρετε για την πολιτική. Εγώ θα διαφωνήσω με τον Άγγελο. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία μου. Είμαι υπέρ της πολιτικοποίησης. Ακόμα και αν είναι και μέσα σε ένα σύλλογο κάποιοι να είναι πολιτικοποιημένοι κτλ. Σίγουρα είμαι κατά της κομματικοποίησης αυτούς τους συλλόγους. Τι πιστεύει ο καθένας, είναι δικό του προσωπικό και καλά κάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι που προσπαθείς να μας περάσεις και θέλει και ο σύλλογός σας, το δίκτυό σας, τέλος πάντων, ο οργανισμός αυτός να κάνει, να περάσεις στον κόσμο ότι πρέπει να είναι πολιτικοποιημένος. Ότι καλό θα είναι να ψηφίζει ο καθένας κάτι, να υποστηρίζει κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό. Να έχει μια βασική γνώση, θα έλεγα, με την πολιτική, ώστε να ξέρει αύριο μεθαύριο ότι τον περιμένει, με λίγα λόγια. Ωραία. Αυτό έχετε βρει έναν τρόπο να το κάνετε, δηλαδή υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό. Γιατί καλά μας λες, αριθμούμε 400 μέρες, ναι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και πάμε ανωδικά και έχει αντίκρισμα. Δηλαδή, μας είπε και ο Άγγελος πριν κάποια πράγματα, έχουμε πει και εμείς κατά καιρούς για το σύλλογο. Κάνουμε, ας πούμε, κάποια δράση, θα μαζευτούμε 20 άτομα. Τι μπορούν εθελοντικά, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που θέλετε να κάνετε, η πολιτικοποίηση, έχει αντίκρισμα? Σε κουνάει τον κόσμο, ρε παιδί μου, από τον καναπέ να αρχίσει να σκέφτεται αυτό το πράγμα? Κατάλαβα. Και πώς θα φτάσετε να το καταφέρετε αυτό? Μέχρι στιγμής οι τρόποι μας για να ενεργοποιήσουμε πολιτικά τους νέους είναι με δελτία, με ορισμένα δελτία τύπου που μπορούν να γίνουν. Και με τις ενημερωτικές ημερίδες, μάλιστα πρόσφατα, όπως ανέφερα, η πολιτικοποίηση και η πολιτική απάθεια που θεωρώ ότι κάλυψε ένα μεγάλο εύρος του εν λόγω ζητήματος. Τώρα με ρωτήσατε αν έχει αντίκρισμα. Λοιπόν, θεωρώ πως μέχρι στιγμής κατόπιν συζητήσεων που είχα και με μέλη του δικτύου και με ανώτερα στελέχη. Κάποια μέλη, απλά μέλη, τους είχα κάποιες ερωτήσεις και δεν ξέρανε, δηλαδή, να πω τώρα, πολύ βασικές γνώσεις, ρε παιδί μου, και δεν τα ξέρανε. Θεωρώ πως μέχρι στιγμής, σε ένα σημαντικό βαθμό, το έχουμε καταφέρει, θεωρώ, να αφυπνίσουμε, θα έλεγα, τους νέους πολιτικά, φυσικά όχι κομματικά, αλλά... Επειδή θεωρώ είμαστε μια νέα ακόμη οργάνωση, καθώς είμαστε ένα χρόνο, 1,5 περίπου, μπορούμε να φυπνήσουμε όχι μόνο τα μέλη, αλλά και τους πολίτες, τους νέους και τους μεγαλύτερους, του νομού Λάρισας, από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Αυτό δεν είναι ακριβώς ο βασικός σκοπός του δικτύου, η πολιτικοποίηση των νέων, αλλά είναι ένας από αυτούς. Και μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι εντάξει, είμαστε σε καλό βαθμό, αλλά σίγουρα μπορούμε και παραπάνω και μπορεί να αυξηθεί. Σίγουρα αυτό. Και αυτό οφείλουμε, προσπαθούμε να το καταφέρουμε, όπως ανέφερα, με τις ενημερωτικές ημερίδες και με ορισμένες ανακοινώσεις ενδεχομένως με δελτία τύπου που μπορούμε να κάνουμε. Φοβάσαι μήπως ξεφύγει, ας πούμε, από την πολιτικοποίηση και πάει στην κομματικοποίηση? Πιστεύεις μπορείτε να το προστατέψετε αυτό? Φυσικά και μπορούμε, και μπορώ να σας πω πως μας έχουν τύχει αρκετά περιστατικά που προσπάθησαν να καπηλευτούν ορισμένες δράσεις μας και ορισμένα κόμματα
και αναγνωρισμένες παρατάξεις. Σαν δίκτυο, ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε σε πολύ καλό βαθμό και εξ ολοκλήρου θα έλεγα. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα, πώς να το πω τώρα, θα διαπνεύσουμε κομματικά αισθήματα στα μέλη. Προς το παρόν θέλουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως ανέφερα. Αλλά όχι κομματικά. Ναι, δεν φοβάμαι ότι θα, να σας πω την αλήθεια, ότι θα ξεπεραστεί η πολιτική, θα φτάσει στην κομματικοποίηση προς το παρόν. Αλλά και στο μέλλον όχι. Έχω δύο πιο σκληρές ερωτήσεις. Πρώτη είναι ότι πες ρε παιδί μου ότι εσύ αποφασίζεις να ασχοληθείς. Ναι. Υποχρεωτικά, έτσι όπως είναι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, θα ενταχθείς σε κάποιο κόμμα. Πώς θα μπορέσεις να διαχωρίσεις σε τέτοια περίπτωση η κομματική σου ταυτότητα? Κατάλαβα τι λέω, γιατί εντάξει. Με ρωτάτε προσωπικά. Προσωπικά, ωραία. Εντάξει, τώρα έχουμε το Στέφανο μαζί μας. Ωραία. Λοιπόν, σε τέτοια περίπτωση, αν σκόπευα να ασχοληθώ με την πολιτική, με κάποια αναγνωρισμένη παράταξη, λόγω φόρτου εργασίας, θα λέω, λόγω χρόνου, δεν θα ασχολούμουν τόσο πολύ με το δίκτυο. Λόγω χρόνου κυρίως. Άρα στην ουσία θα πήχες λίγο από αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, ναι. Για να μην επηρεάσει. Για να μην επηρεάσει και αρνητικά κιόλας το δίκτυο, έτσι. Εννοείται. Ναι. Γιατί, όπως είπα, βασική μας αρχή, είμαστε κομματικά αχρωμάτιστοι. Τώρα, ναι, άμα ναι, ασχολούμαι με την πολιτική, δηλαδή κατέβαινα, ας πούμε, σε κάποιο αξίωμα, θα έλεγα, σε κάποια θέση. Ναι, δηλαδή δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ τόσο πολύ με το δίκτυο και σε περίπτωση που είχα επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Ναι, θα είχα τέτοιο. Θα είχα υποβάλει την διαγραφή μου το δίκτυο, χωρίς να έχω εννοείται κάποιο. Διαγραφή, γιατί, εντάξει. Δεν θα είχα. Άνθρωπο στη διαγραφή, για να σου έρχεται δεύτερη ερώτηση. Δεν θα είχα τον χρόνο απλώς και εντάξει, δεν θα ήθελα τώρα να είμαι κάπου γραμμένος και να μην προσφέρω, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα είναι κάτι. Καταλαβαίνω τη φιλοσοφία που. Ναι. Σίγουρα το δίκτυο μου έχει προσφέρει πολλά πράγματα και έχω κάνει πολύ καλές γνωριμίες μέσα από το δίκτυο με πολύ αξιόλογα άτομα. Αλλά ναι, εντάξει, θεωρώ πως θα ήταν λίγο περίπλοκη η κατάσταση αν παρέμεινα στο δίκτυο. Το ακούω. Και τελευταία ερώτηση, έτσι. Όταν πας δηλαδή 31, τι θα γίνει? Όχι εσύ μόνο, και οι υπόλοιποι. Σε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή μετά τι, τελειώσατε? Σε τέτοια περίπτωση αποφασίζει το ΔΣ. Να βρίσκεται 17 έτη, δηλαδή. Δυστυχώς, εντάξει. Ναι. Είναι η ηλικία που απευθυνόμαστε, καταλαβαίνετε. Σε τέτοια περίπτωση. Ναι, αλλά όταν έχεις στήσει κάτι, ρε παιδί μου, επειδή θα πας 31, θα το παρατήσεις? Όχι, προφανώς. Δεν σου λέω εγώ ότι θα είσαι in charge, γιατί προφανώς θα έχετε φτιάξει μια ομάδα, πολλοί το κάνουν, θα χτίζετε κάτι, ακολουθούν οι άλλοι που έχουν μεγαλύτερη ενέργεια και θα αφοσιωθούν και πιο πολύ σε αυτό, θα έχουν πιο πολύ χρόνο. Ναι. Αλλά θέλω να πω τι θα κάνεις μετά, 31, δηλαδή θα αυτοδιαγράφεστε. Στα 31 χρονών. Το οποίο εντάξει δεν το γνωρίζω τόσο πολύ, να σας πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχω από συζητήσεις, ξέρω περίπου τι γίνεται. Στα 31 χρονών αποφασίζει μόνος του αρχικά το μέλος, εάν θα αποφασίσει να διαγραφεί να παραμείνει στο δίκτυο. Στην περίπτωση που επιθυμεί να παραμείνει, δεν νομίζω το ΔΣ να του πει όχι, αλλά βέβαια. αλλά βέβαια, ναι, νομίζω θα γίνει μια συνεδρίαση, θα έλεγα, μέσω του ΔΣ. Και εννοείται πως εάν έχει προσφέρει τόσο πολύ, αν είναι ενεργό μέλος, θα έλεγα, του δικτύου. Γιατί όχι να παραμείνει. Δεν έχει νόημα ηλικία, θεωρώ, τόσο πολύ. Σας βλέπω σκληροπυρηνικούς. Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει, μ' αρέσει που είστε σκληροπυρηνικοί λίγο. Και εντάξει, εγώ χαίρομαι επειδή είστε και νέα παιδιά και είναι τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε και ο Άγγελος είναι από τα νέα παιδιά που έχουν στο σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό που μπλέκεστε και συμμετέχετε σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, την ερώτηση μου αρέσει να την κάνω στους περισσότερους φοιτητές με τους οποίους αναστρέφουμε κι εγώ. Αφού το πήγαμε το θέμα εκεί που ήθελες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω. Πολιτικές παρατάξεις και πανεπιστήμια. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό με αφορμή και τις εκλογές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Πρέπει να υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί? Άγγελε. Τώρα. Είσαι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πέρα από εδώ, στα μέτρα μου.
παρόλα αυτά θα σου πω την άποψή μου. Σίγουρα η πολιτικοποίηση είναι επιτακτική, θεωρώ. Καθώς είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και σύμφωνα από το Σύνταγμά μας όπως ορίζεται, να πηγαίνει να ψηφίζει. Γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι εκπροσωπεί την γνώμη του, εκπροσωπεί τον εαυτό του και συμβάλλει και ο ίδιος ώστε να βγει μια παράταξη με στη Βουλή, η οποία είναι πιο κοντά στις πεπιθήσεις του. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της πολιτικοποίησης από την κομματικοποίηση. Η δεύτερη, πολλές φορές οδηγεί στον οπαδισμό, στο φανατισμό για την ακρίβεια. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κόμματα όπου είναι πιο κοντά στις ιδεολογικές μας πεπιθήσεις. Είναι υγιές όμως να μην ταυτιζόμαστε απόλυτα με κάποιον. Άρα στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Στα πανεπιστήμια πιστεύω ότι πολλές φορές οδηγούμαστε στην κομματικοποίηση και όχι στην πολιτικοποίηση. Προφανώς και μέσω των κομμάτων ερχόμενοι αρκετοί μαθητές, πλέον φοιτητές, σε ένα νέο κόσμο που ενδεχομένως προηγουμένως να μην ήξεραν τι εστί πολιτική, τι εστί δεξιά, αριστερά, κέντρο κλπ. Να μαθαίνουν κάποια στοιχειώδη πράγματα, αλλά με το να ενταχθούν μέσα σε μια παράταξη, ενδεχομένως να φανατιστούν. Και ούκο λίγες φορές έχουμε παρατηρήσει στα ελληνικά πανεπιστήμια ακραία φαινόμενα οπαδισμού και από τους μεν και από τους δε. Οπότε θεωρώ πως άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική σε ευρύτερο πλαίσιο, γιατί το να ψηφίζει είναι άλλο, αυτό πιστεύω οφείλει κάθε άνθρωπος που έχει δικαίωμα να ψηφίσει, ότι πρέπει να ψηφίσει γιατί εκπροσωπεί τον εαυτό του. Αλλά άμα θέλει ειδικότερα να ασχοληθεί με την πολιτική, κάλλιστα να πάει να εγγραφεί σε μια νεολαία εκτός πανεπιστημίου και ευρύτερα στο κόμμα, στην ελληνική ζωή του ή να μένει ενημερωμένος. Όπως ας πούμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο δημοτικό δεν υπάρχουν κόμματα, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα, όπως το 15 μελές για παράδειγμα. Προσωπικές είναι. Που εκπροσωπεί τους μαθητές. Έτσι και στο πανεπιστήμιο πιστεύω ότι έπρεπε να υπήρχε ένα ευρύτερο σώμα που να εκπροσωπούσε τους φοιτητές. Τα κόμματα μέσα στο πανεπιστήμιο δεν μου κάθονται πολύ ωραία. Γιατί όπως προανέφερα, οδηγούν καμία φορά σε ακραία στοιχεία, οδηγούν στον οπαδισμό και στον φανατισμό, που αυτά πρέπει να απέχουν από το κομμάτι της παιδείας, καθώς είναι δύο έννοιες οι οποίες αποκλίνουν και δεν συγκλίνουν. Και πιστεύετε ότι οι φοιτητικές παρατάξεις, ένας 18χρονος που μπαίνει στο πανεπιστήμιο, βλέποντας αυτή την εικόνα, που ξέρετε πολύ καλά ποια είναι, στημένη πάγκη, από κάθε διαφορετική φοιτητική πολιτική παράταξη, αυτή η εικόνα, όπως μπαίνει ένας 18χρονος στο πανεπιστήμιο, τον αποθαρρύνει με τον ασχοληθεί, είναι ένα σύν ή ένα πλήν στον τελικό απολογισμό με το αν τελικά θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον να μάθει και την πολιτική σκηνή, να μάθει κάποιες βασικές έννοιες όπως εσείς είπατε. Κοίτα, σίγουρα όταν κάποιος έχει φτάσει στην ηλικία των 18 και δεν γνωρίζει τίποτα από πολιτική, ενώ τα στοιχειώδη, ας πούμε, ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, ας πούμε, δεν νομίζω ότι το να δει έναν πάγκο στο πανεπιστήμιο θα του κεντρήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον να μάθει τι κάνει εκεί ο πάγκος. Από εκεί και έπειτα, όποιος έχει μία χύψη γνώση και ενδιαφέρεται μετέπειτα να ασχοληθεί με την πολιτική, πολύ πιθανόν να του κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτός ο πάγκος. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι καμιά φορά το να μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο και να βλέπουμε αφίσες δεξιά και αριστερά, κάποιες με προσβλητικό περιεχόμενο, ενδεχομένως, οι οποίες θίγουν είτε πρόσωπα της κυβέρνησης, είτε παρατάξεις, είτε ιδεολογίες, δεν είναι και τόσο δελεαστική εικόνα για τον φοιτητή. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι τον αποθαρρύνει. Παρ' όλα αυτά, ας μην βαφκαλιζόμαστε, δηλαδή μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, πολλές φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να προσεγγίσουν ενδεχομένως φοιτητές και με κάποιους τρόπους όχι και τόσο... Ας πούμε, με κάποιους τρόπους προσπαθώντας να του δείξουν την ωραία ζωή που θα έχει με το να μπει σε μια φοιτητική παράταξη και όχι τόσο να τον ενημερώσει για το τι κάνει αυτή η παράταξη, αυτή καθ' αυτή. Οπότε αυτό είναι λίγο προβληματικό. Στέφανε, θα γραφώσουν σε μια φοιτητική παράταξη και γιατί ναι, γιατί όχι. Θα σου απαντήσω, Γιώργο, προσωπικά τώρα. Στην ερώτηση που έχεις κάνει τον Άγγελο για ένας 18χρονος τι βλέπει για όταν βλέπει, όταν πηγαίνει πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, θα σου μιλήσω εκ πείρας, γιατί το ζήσα. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα αυτή είναι πολύ αποθαρρυντική.
ένα φοιτητή που σκοπεύει κιόλας ενδεχομένως να ασχοληθεί με την πολιτική ή με οτιδήποτε γενικά. Και γενικά θεωρώ ότι οι φοιτητικές παρατάξεις. Εντάξει, με τον τρόπο που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, με τον τρόπο που υπάρχουν, δεν θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχουν. Οπότε, ναι, και εγώ στην περίπτωση του αν θα πρέπει να υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις, θα έλεγα ότι καλύτερα όχι. Με ρώτησε αν γραφόμουν σε μια φοιτητική παράταξη. Σίγουρα υπάρχει φοιτητική παράταξη που μπορεί να είναι πιο κοντά στη δικιά μου ιδεολογία και να με εκφράζει καλύτερα. Αλλά θεωρώ πως και είναι πολύ νωρίς για μένα στην ηλικία που είμαι, 18 χρονών, να μπω να κάνω μια τέτοια πρωτοβουλία με την πολιτική. Και θεωρώ πως δεν θα μου προσφέρει και τόσα πολλά πράγματα μια ενδοπανεπιστημιακή παράταξη. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπε και ο Άγγελος, ο τρόπος που προσεγγίζουν τα μέλη δεν είναι και ο καλός, θα έλεγα. Δεν είναι πολιτικά ορθός. Είναι πολιτικά ορθό, πιο ορθός, ναι, σωστά. Γιατί προσπαθούν να σε προσεγγίσουν είτε από διάφορους τρόπους, προσφέροντας σημειώσεις, διάφορες εξόδους. Πάρτι. Πάρτι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, θα πρέπει να... Ζουλιά. Θα πρέπει να τέτοιο, θα πρέπει να σου λένε τι εκφράζει η παράταξη, τι αντιπροσωπεύει. Και αυτό κυρίως. Αλλά δεν θα γραφόμαστε και αυτή την παράταξη, την ερώτηση που με έκανες. Όχι. Και πάμε για να δούμε μία τελευταία ερώτηση, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Αναφέρομαι και στους δύο. Είναι... Για να δούμε και αν αυτά που είπανε είναι όντως αλήθεια. Πρόσφατα είχαμε τις φοιτητικές εκλογές. Ψηφίσατε. Άγγελ. Εγώ όχι, γιατί σχολούμαι στη Θεσσαλονίκη, οπότε πρέπει να ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να ψηφίσω. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Αν ήμουν θα πήγαινα. Καλό είναι αυτό. Όχι, ναι, το ξέρω. Εντάξει. Θα το δεχτούμε. Το λέω γιατί εγώ προσωπικά δεν πήγα, γιατί δεν συμμερίζομαι αυτή τη λογική των αθλητικών παρατάξεων. Δεν μου εμπνέει, δεν μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Γι' αυτό με ενδιαφέρουν και πολύ οι απαντήσεις σας για να το κάνουμε ουσιαστικά το briefing το δικό μας. Ναι, και για πολιτικοποιημένους ας πούμε φοιτητές, είναι πολύ σημαντικό το να λένε ότι δεν θέλουμε τις κομματικές παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το Κάντο Πράξη. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο και τον Άγγελο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν λίγο διαφορετικό σήμερα το Κάντο Πράξη. Θα πω ότι μάθαμε καινούργια πράγματα σήμερα. Ναι. Γνωρίσαμε και γνωρίσατε καινούριους ανθρώπους. Γνωρίσατε νέους ανθρώπους που είναι πολύ ενεργοί σε πάρα πολύ σημαντικά και ευαίσθητα θέματα όπως ο φεμινισμός. Εμείς σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και εκτός εκπομπής, σε κοινές δράσεις που ετοιμάζουμε. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά που ήρθατε. Ευχαριστήκες τώρα, είμαι καταγεγραμμένο. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήσταν μαζί μας σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.